Τι να πεις για την Έλενα Παπαρίζου που δεν έχει υποθεί ακόμα. Αν είχε έρθει πιο νωρίς δεν θα μας χωρίζε κανείς. Καλαντούχα, όμορφη, αξιαγάπη. Τρελή καρδιά μου δεν μπορεί. Ήρθε πριν από χρόνια από τη Σουηδία και κατέκτησε αμέσως τις καρδιές των Ελλήνων. Χάρισε στη χώρα μας τη μεγαλύτερη μουσική διάκριση και έγινε για πάντα η number one της καρδιάς ολόκληρης της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, κυρία Έλενα Παπαρίζου! Hello! Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά, Γρηγόρη μου. Εσύ τι κάνεις? Χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια και ζαμάνια. Ξέρω ότι σου είχα υποσχεθεί ότι θα είχα έρθει πριν πολύ καιρό. Δεν πειράζει. Αλλά πάντα κάτι πήγαινε στραβά και μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου. Μέσα καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διασκεδάζω πάρα πολύ και με τον Δημήτρη και με όλα τα παιχνίδια αυτά που κάνετε. Τέρμα, αλλά μόλις μπαίνει ο Αντρέας σπίτι, κλείνει την τηλεόραση. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Γιατί ήταν τέτοιο φόβο όταν μπαίνει ο άντρα σου μέσα και κλείνει την τηλεόραση? Γιατί αλλιώς δεν έχουμε χρόνο μαζί. Δεν έχετε. Όχι, δυστυχώς. Έχουν γίνει λίγο έτσι τα πράγματα. Εγώ ταξιδεύω και αυτός πάρα πολύ και ξέρω όταν. Όταν είμαστε μαζί, πάντα λέω ότι family time is quality time. Και η οικογένειά σου είναι με αυτόν που ζεις. Ναι. Όχι ότι δεν έχουμε μικρές οικογένειες. Έχω και μάνα και αδέρφια, ανήψια, πάρα πολλά. Το οποίο τώρα που είμαι στη Σουηδία τους απολαμβάνω πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά τώρα εμένα η οικογένειά μου είμαι εγώ και ο Ανδρέας. Και θέλω να τον απολαύσω μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Πάντως ουσιαστικά δεν βλέπεις τον τελευταίο καιρό πολύ. Δηλαδή εσύ ζεις στη Σουηδία και εγώ ζω στη Σουηδία, ναι. Ήρθε στην πρεμιέρα. Ήρθα εγώ αυτό το τρίμερο τώρα που έχω εγώ το ρεπό. Να πούμε ότι η πρεμιέρα που συνέβη κάποιες εβδομάδες πριν, μιλάμε για ένα μαγαζί που θυμίζει σουηδικά μπουζούκια. Σουηδικά μπουζούκια πρέπει να το πω. Ναι, πολύ σωστά το λες. Και είναι δύο υπέροχοι καλλιτέχνες. Θα μου τα πεις αυτά παρακάτω. Θα στα πω παρακάτω. Καταρχάς, ξέρεις, προσπαθώντας λίγο να μπω στο κλίμα της κουβέντας μας και να μάθω διάφορα πράγματα, είχες και ένα ατύχημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς βγήκε. Τι πώς βγήκε, το ατύχημα που έγινε καταρχάς στην Ελλάδα. Έγινε στην Ελλάδα πριν να πάω στις πρόβες που έπρεπε να κάνω για την Amita Motion. Και τι εννοείς πώς βγήκε? Πώς δημοσιεύτηκε. Τράκαρε η Παπαρίζου. Ναι, αλλά πώς ξέραν ότι πήγα πρώτα στις πρόβες μετά στο νοσοκομείο μου, ήταν λίγο κάπως όλο αυτό. Πολλές λεπτομέρειες. Πολλές λεπτομέρειες, χωρίς κανέναν λόγο. Εσύ χτύπησες αυτό το. Έγινε ένα πολύ έντονο χτύπημα που χτύπησα τα πλευρά προς τα πνευμόνια και πόνεσα εσωτερικά. Πόνεσα. Και πήγες στο νοσοκομείο μετά? Όχι, πήγα πρώτα στις πρόβες μου και μετά πήγα στο νοσοκομείο. Ναι, εντάξει, αυτά δεν σε φανεί. Αυτά λέγονται λίγο workaholic. Και επειδή πάντα η δική μας η δουλειά σαν καλλιτέχνη είναι ότι κρέμονται πολλοί άνθρωποι τριγύρω. Δηλαδή, ναι, δεν ήμουν μόνη μου ότι θα πήγαινα σε ένα νυχτερινό κέντρο και περιμένα να είναι μόνο 8 μουσικοί. Ήταν η μουσική, ήταν η παραγωγή, ήταν το ΜΑΤ, ήταν πάρα πολλοί κόσμοι. Ναι, αλλά πάνω από όλα όμως η υγεία τώρα, εσύ χτύπησες κάπου. Ναι, η αλήθεια. Δόξα τω Θεώ δεν έπαθα τίποτα. Εντάξει, αυτό οκ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν έπρεπε πρώτα να κάνεις. Γιατί δηλαδή δεν δίνεις. Δεν κάνεις τίποτα, είναι τέλεια. Τέλεια τα πόδια, τέλεια. Έχεις αδυνατήσει, έχεις γίνει. Ναι, ας το πάμε, συνεχίζουμε. Γιατί? Γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα κιλά. Πραγματικά με το που πέταξα τη ζυγαριά από το σπίτι μου, ξαφνικά άρχισε να πέφτει στα κιλά. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Πάντως, πάντα έχει. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όταν αποφάσισες εσύ να κάνεις το σώμα σου τέλειο, το έκανες. Κάποιες στιγμές νομίζω ότι είχες λίγο αφαιθεί. Υπήρξαν και αυτές οι εποχές. Δεν ήταν ακριβώς ότι είχα αφαιθεί. Είναι ότι δυστυχώς είχα αυτό το πρόβλημα με το θηροειδή. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό το πράγμα που άκουγα παλιά ότι κάποιο έλεγε μα πίνω νερό και παχαίνω. Λέω τι μπούρδες είναι αυτές που ακούω. Να όμως που συμβαίνει. Θέλεις να πεις ότι είναι ύπουλος, ε? Είναι μάλλον πάρα πολύ ύπουλος. Ναι. Εγώ είχα αποσυντονιστεί πάρα πολύ τότε με την κατάθλιψη που είχα πάθει. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο θυροειδής μου. Είχα πρόβλημα και με ορμόνες που υπάρχουν στον εγκέφαλο. FSH, LH, πώς λέγονται όλοι οι γιατροί, αυτά ξέρουν. Μάλιστα. Αλλά το κυνήγησα πάρα πολύ, αλλά ήθελα πολύ καιρό να επανέρθει το σώμα μου. Μετά από την κατάθλιψη. Τον έχεις ρυθμίσει τώρα το θυροειδή? Νομίζω ότι είναι ρυθμισμένος. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φοβάσαι πάντα μήπως υπάρχει δεν το ελέγχεις? Καλά, εντάξει, πάντα όταν υπάρχει μια ασθένεια φοβάσαι πάντα. Mm-hmm.
Και νομίζω ότι ίσως το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου από εξέταση είναι η παρακέντηση. Ίσως είναι η χειρότερη εξέταση που έχω κάνει, γιατί εμένα εδώ πέρα ο λαιμός μου και αυτά είναι η ζωή μου. Εννοεί. Έχω μάθει μόνο με αυτό να υπάρχω αρχικά και μετά είναι όλο το υπόλοιπο σώμα. Καπνίζεις. Ναι, καπνίζω δυστυχώς. Αυτό το σαγχώνει καθόλου ότι πρέπει να το κόψεις κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα το κόψω. Χρόνια πολλά. Αρκετά θα έλεγα. Ναι. Αλλά οι χορδές μου είναι καλά. Επειδή τις ελέγχουμε κιόλας εμείς οι τραγουδιστές τρεις την ώρα. Μάλιστα. Είναι καλά. Δεν ξέρω, έχεις κουραστεί επειδή πλέον έχεις περάσει, κλείνεις ένα χρόνο παντρεμένη πια. Και κάτι. Και κάτι. Ναι. Ένας γάμος που ποτέ δεν μαθαίφθηκε, νομίζω το ναι, κάνατε τέλεια. Ναι, ναι. Ούτε φωτογραφίες δεν υπάρχουν από το γάμο. Για μας υπάρχουν. Θα σου πω πώς το έκανε, τα έφερες και δεν βγήκε προς τα έξω αυτό. Τίποτα, ήμασταν ήρεμοι, αυτά δεν μιλούσαμε πολύ τι θα κάνουμε, το έχουμε πάρει απόφαση. Και εγώ θεωρώ ότι γενικότερα, το οποίο σε αυτό ήμασταν και πάρα πολύ σύμφωνοι, τα ζευγάρια να παντρεύονται μέσα στα 5 χρόνια. Όχι όταν είναι 20 ναι, χρονών. Καταλαβαίνω τι λες. Αλλά είναι ωραίο πράγμα για να κρατάει μονίμως τη σχέση σε. Το δέχομαι. Και επειδή έχω έρθει στο καμαρίνι και σε έχω δει μαζί με τον Αντρέα και ναι. Τότε που ήσασταν με την Ατάσα ναι. Που είχα έρθει και εσύ είδα πως πολύ σε λάμπεις όταν είναι μαζί σου. Λάμπεις, ναι. Νιώθεις ότι είναι. Εντάξει, κορίτσι είμαι. Εντάξει, αλλά θέλω να μπει στο μυστικό πως ένας γάμος μιας διάσημης γυναίκας δεν μπόρεσε, δεν βρέθηκε. Και η Λέχου όταν παντρεύτηκε δεν μαθαίθηκε. Ούτε ένας παπαράτσι δεν βρέθηκε. Όχι. Ούτε με τη Λέχου. Μήπως δεν παντρευτήκατε. Όχι, δεν παντρευτήκαμε. Απλά πήγα και αγόρασα ένα δαχτυλίδι και λέω παντρεύτηκα. Ξέρεις, ο μόνος τρόπος για να μην καταφέρουν να σε δουν ότι παντρεύτηκες είναι να μην παντρευτείς. Σωστό. Απλά μήπως το λέτε έτσι για να το λέτε. Μάλιστα. Παιδί μου, δώσε δύο συμβουλές. Τίποτα δεν θα πει. Όποιος δεν το λες σε κανέναν. Όχι, δεν το λέω σε κανέναν. Πόσος κόσμος ήταν στο γάμο σας. Δεν μιλάω καθόλου ποιοι ήταν. Τόσο. Και ποιοι δεν ήταν. Ναι. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω ονόματα. Ήταν δύο άτομα, ένα, κανένα. Όχι, δεν ήμασταν δύο, ήμασταν. Εφτά. Εφτά. Εφτά θέλω να δώσει συγχαρητήρια σε αυτού του επτά. Και οι επτά ήταν υπέροχοι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να του δώσω συγχαρητήρια που δεν μαρτύρησαν ποτέ και κράτησαν ομερτά. Αυτό που ακριβώς είναι. Ήταν πολύ οικογένεια όμως. Μόνο οικογένεια. Μωρέ, ξέρεις, έχει κάτι κουτσομπόλιδες που είναι μέσα από την οικογένεια. Όχι. Και τους λες το τάδε και όχι, το... Όχι. Δεν θέλω να ρωτήσω άλλο για το γάμο. Πού παντρευτήκατε? Αθήνα. Αθήνα. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Στην Αθήνα. Τελεία. Στοπ. Οκ, cool. Να σου πω, δεν ξέρω, έχεις κουραστεί να σε ρωτάνε για την μητρότητα. Άντε βρε Ελένη, πότε θα κάνεις παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Κοίτα, θα σου πω το εξής, Γρηγόρη, επειδή θεωρώ ότι είναι αδιάκριτη ερώτηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρω ότι στη Σουηδία ρωτάει κάποιος, έχεις παιδιά? Όχι, δεν έχω. Τελειώνει εκεί αυτή η κουβέντα. Σωστό. Το θέμα είναι ότι, κοίτα, έχω πάει 34 χρονών. Λες την ηλικία σου, βλέπω άφοβο. Δεν φοβάμαι. Εύχομαι να κάνω παιδί, θέλω να κάνω παιδί. Mm-hmm. Αλλά όταν μονίμως αυτή η ερώτηση έρχεται, ξέρεις, και μετά. Τσατίζεσαι. Όχι, είναι ασέβεια. Mm-hmm. Γιατί μπορεί τελικά, αφού θα έχω φτάσει και στο 500ο γιατρό, να μου πείτε, ξέρεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Μάλιστα. Οφείλω εγώ είναι να πρέπει να πω ότι δεν μπορώ να κάνω παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Είναι άσχημο. Mm-hmm. Και ειδικά όταν η γυναίκα περνάει τα 30, θεωρώ ότι είναι απογορευτική η ερώτηση αυτή. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι έλλειψη φαντασίας. Έλλειψη φαντασίας. Ναι. Και ευγένειας. Και αγένεια στο τέλος, ναι. Εντάξει. Άρα δηλαδή όταν βλέπεις. Άρα να πούμε ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα θέλεις να ακούσεις αυτή την ερώτηση. Ναι, κοίτα. Δεν θέλω να με ξαναρωτήσουνε. Mm-hmm. Θέλω όταν με το καλό θα μείνω έγκυος να μου πούνε συγχαρητήρια να σου ζήσει η Έλενα. Ναι. Αυτό θέλω. Και θέλω να μην έχω ένα. Θέλω να κάνω πολλά παιδιά. Ναι. Αλλά με παίρνουν τα χρόνια. Τι λες μόνο που σου λέω. Όχι, μα δεν το λέω άσχημα. Τι λες, εδώ άλλες γυναίκες κάνουν και 45 και 44 χρονών παιδί. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Δηλαδή έχεις μπροστά σου άλλη μια δεκαετία. Η φίλη μου η Λέχο είχε ρωτήσει κάπου, την πιέζανε κάπου σε μια συνέντευξη και γύρισε και είπε, έχεις ρωτήσει το παιδί αν θέλει να έχει όταν φτάσει στην τάδε ηλικία μια τόσο μεγάλη μάνα? Δηλαδή δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν λέω όποιοι θέλουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Εγώ στο κεφάλι μου έχω ένα όραμα τι θέλω. Μάλιστα. Αυτό θέλω να κάνω, είναι η δική μου ζωή. Και είναι πολύ προσωπικό δηλαδή, αυτό. Δηλαδή αν σε ρωτούσε πώς φαίνεται που βουτσάς έγινε από μπάς στα 85. Μπράβο του, μπράβο του. Γιατί το ήθελε εννοείς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω ότι θέλω κάθε άνθρωπος να κάνει στη δική του ζωή. Mm-hmm. Είναι δική του και κάνει ο καθένας, είναι υπεύθυνος για τον εαυτό Σωστό. Του. Λοιπόν, αλλαγή θέματος. Αλλαγή θέματος. Ξέρεις γιατί χαίρομαι πια να μιλάω μαζί σου και να μιλάω και με συγκεκριμένους ανθρώπους πια. Γιατί είσαι πάρα πολύ ειλικρινής σε αυτά που έχεις να πεις. Δηλαδή, μπορεί να σε ρωτήσω κάτι και να μου πεις δεν θέλω να απαντήσω.
Αλλά μπαίνει σε μια διαδικασία να είσαι, ρε παιδί μου, πολύ ετοιμολογεί. Αυτό θέλω, αυτό δεν θέλω. Κοίτα, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και υγιή σχέση. Γιατί εντάξει, εγώ τώρα, Γρηγόρη, δεν νιώθω ότι είσαι παρουσιαστής, ταυτόχρονα, ας πούμε, δημοσιογράφος, αλλά είσαι και φίλος. Ναι. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί οποιοδήποτε είναι στην αντίθετη θέση να θέλει να πει ότι μέχρι εδώ επιτρέπω και δεν είναι κακό. Έχεις νιώσει ποτέ ότι έχεις ξεφύγει από τον αυθορμητισμό σου και έχεις πει πράγματα, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να πεις σε συνεντεύξεις? Δηλαδή, ας πούμε, έχεις πει, έχω ακούσει ότι είμαι λεσβία. Ναι. Ότι πίνω, ότι παίρνω αντικαταθλιπτικά, ότι έχω σκλήνωση κατά πλάκας. Και είπες ότι αυτά όλα δεν ισχύουν. Κοίτα, αυτό έχει γίνει σε μία συνέντευξη, θυμάμαι, που δηλαδή έλεος, δηλαδή που το βάζεις μέσα και αλέθεις και το κάνεις γύρω-γύρω-γύρω όλη την ώρα. Σταμάτα, δεν με βλέπεις, δεν με έχεις μπροστά σου. Γιατί μου κάνεις την ερώτηση τι έγραψε ο ένας, τι έγραψε ο άλλος και αυτά. Εσύ που με βλέπεις συγκεκριμένη στιγμή, μπορείς να μου πεις τι βλέπεις. Έχει πειράξει τίποτα όμως από όλα αυτά? Δηλαδή το ότι είναι λεσβία η Παπαρίζου ή ότι παίρνει καταθλιπτικά? Να σου πω το εξής. Σε πειράζει κάτι που τσατίζεσαι? Όχι, καθόλου. Είμαι καλλιτέχνης και μπορώ να είμαι ό,τι θέλω. Είμαι φευγάτη. Εγώ θα το έλεγα διαφορετικά. Όχι, είναι τόσο είσαι άνθρωπος. Και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αλλά και σαν καλλιτέχνης, δηλαδή εδώ τι δεν είχαμε ακούσει. Κάποτε είχαμε ακούσει ότι η Σέα έβγαλε τα δύο πλευρά της για να μπορεί να. Ναι. Δηλαδή ότι δεν σε έχεις ακούσει. Καταλαβαίνω δηλαδή τι θες να πεις. Ο καλλιτέχνης μπορεί να έχει και μια έτσι, ποιητική αντίληψη. Είμαστε τρελοί. Μπορεί να είμαστε και λογικοί ώρες-ώρες, αλλά είμαστε και αφημένοι. Ξέρεις πόσες φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου και να λέω μπάστα, Έλενα, ηρέμησε. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και νομίζω ότι δεν έχεις να απολογηθείς σε τίποτα. Αλλά αυτό εγώ θέλω να το κάνω σε πιο ευρεία κλίμακα. Ότι κάθε άνθρωπος, ό,τι έχει να κάνει με τον εαυτό του, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, αφού δεν πειράζει κάποιον. Και να κάνει ό,τι γουστάρει. Σαφώς, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν έχει να απολογηθεί και σε κανέναν. Από τη στιγμή το κάνει αυτόν. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ακριβώς. Αλλά τσατίζεσαι, βλέπω πια. Δηλαδή είσαι στη φάση να. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μετά από τα 30. Θύμωσες. Και... όχι, δεν θύμωσα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Θέλω να λέω αλήθειες. Και οφείλω να πω ότι έχω γίνει και λίγο κοτσομπόλα. Δηλαδή. Θα με πνίξει έπινε εκείνη τώρα. Γιατί κοτσομπόλες? Όχι, θα σου πω το εξής. Τώρα, ας πούμε, όχι κοτσομπόλα να αρχίζω να κοτσομπολεύω το τι γίνεται σε αυτό το ένα το άλλο. Και πραγματικά, όσο αφορά μέσα για το χώρο μου, τον προστατεύω πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε και πολύ εύκολα. Αλλά π.χ. την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σπίτι στην ξαδέρφη μου, στη Σουήδια. Και άρχισε να μου λέει για τους γείτονες. Ήθελα να μάθω λεπτομέρεια. Ωραία, και πώς είναι αυτή και πώς είναι ψηλή και αυτό, και πες και πες και κατάλαβες. Εντάξει, να σου έχω κάτι. Γίνει περίεργη, εμένα, θέλω να μαθαίνω. Εμένα, γιατί... πούμε, ναι, εμένα αυτό, ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Α, ναι. Καθόλου. Εγώ δεν ξέρω αλλά γιατί έχω θέλω γίνει λίγο έτσι. Σε παρακαλώ να μου πεις τι έγινε με τους γείτονες. Πραγματικά το με πάει η απόδεια. Για πες. Σε παρακαλώ, μα για τους γείτονες είναι. Μα όχι, δεν μπορώ να πω. Να σου όχι. Πω, έχει σεξουαλική κατάσταση μέσα. Σαφώς και έχει. Κάνουμε σεξ με ανοιχτό το παράθυρο. Δεν θα πω παραπάνω. Είπα ότι υπάρχει ένα σεξουαλικό. Ακούγονται. Όχι. Αν ήταν αυτό, παιδί μου, υγεία είναι. Κάνουμε κόλπα. Όχι, άσε τώρα, δεν μπορώ να πω. Είναι βαρύ και είναι άσχημο. Αλήθεια, λες. Ναι. Πω, θα με σκάσεις τώρα, θα πάμε. Θες να μάθει. Ωραία. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις. Θα προσπαθήσω μόλις μου το πει στο break, αφού δεν μπορεί να το πει δημοσίως, με κινήσεις χεριών να σας εξηγήσω τι κάνουν οι γείτονες. Θα το παίξουν αυτό το παιχνίδι? Όχι. Μα τι κάνουν αυτοί οι γείτονες? Έχει άσχημες χειρονομίες. Πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις, υπάρχει ένα. Και επειδή μιλούσαμε για την Ελλάδα και για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στη Σουηδία, πήγες καλεσμένη σε μια σουηδική εκπομπή και χόρεψε σιρτάκι. Δεν ήσουν εσύ? Α, ναι, όχι, σκέφτομαι πού ήταν. Ναι, και εγώ έτσι που το κοίταξες. Πριν δύο καλοκαίρια. Στο Κιάλε Μαρία, σε ένα από τους πιο σπουδαίους γνωριστές. Ακριβώς, στο Κιάλε Μαρία, μπράβο, πώς το λέγανε αυτό, αποκλείται να το έλεγα. Και έτσι λεγόταν το show. Όχι, Κιάλε Μαρία είναι ο καλλιτέχνης, ένα από τα μεγαλύτερα βιολιά που υπάρχουν στη Σουηδία. Και εγώ λέω ότι μου θυμίζει το Κιάλε Μαρία. Μαρία. Το show πώς λεγότανε? Κάτι. Κάτσε γιατί κάπου νομίζω το έχω γραμμένο. Περίμενα, θα το πω. Κι άλλε Μωρίο κάτι, αλλά κάτι. Όχι, Μωρίο με μέρα. Μωρίο με μέρα. Αυτό είναι Μωρίο και κάτι παραπάνω. Με μέρα, Μωρίο. Ναι, με μέρα. Με κάτι παραπάνω. Και ήμασταν εγώ, ένα γυναικείο hard rock συγκρότημα. Είναι πρωινή εκπομπή και λέγεται μέρα. Με μέρα. Όχι, με μέρα και κάτι παραπάνω. Όχι μέρα. Δεν έχει με τη μέρα τα ελληνική. Νυχτερινό είναι. Όχι, κατά διάρκεια μια ολόκληρη μέρα γράφουμε την εκπομπή. Α, θέλω να πω. Τρώμε. Δηλαδή, αν γινόταν βράδυ η εκπομπή, θα λεγόταν με νύχτα. Όχι. Έλα,
Λέω, μήπως προς τη μήνυ σου βάλανε αυτό το τίτλο. Όχι το μέρα, όχι. Όχι, με ωραίες με νύχτα. Λοιπόν, απολαύστε πραγματικά. Και θέλω να το πω αυτό. Αυτή η γυναίκα, πέρα από το χιούμορ της και όλη αυτή τον αυθορμητισμό της, το ταλέντο της δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Τη λατρεύεται κυριολεκτικά. Όπου πηγαίνει είναι τόσο ωραίος εκπρόσωπος της Ελλάδας και τόσο, παιδί μου, τιμά την Ελλάδα, που νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια θα καταλάβουμε τι σημαίνει Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και το λέω πολύ σοβαρά αυτό. Δείτε λοιπόν αυτό το απόσπασμα, πώς χόρεψε η Σιρτάκη σε αυτή την εκπομπή πριν από δύο χρόνια. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε ετοιμάσει και πάρα πολύ ωραία πράγματα και παιχνίδια για να παίξουμε την Έλληνα. Για δείτε λίγο τη στιγμή αυτή. Det är svårt där. Är det svårt? Jag kan ju dansa till. Ska jag göra det? Ja. Nu ska det gå snabbare. Hej! Hej, Kalle! Bara Kalle. Εδώ είμαστε, Έλενα Παπαρίζου, πραγματικά από τις πολύ ωραίες στιγμές μου τις τηλεοπτικές, γιατί ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται να πει την αλήθεια και αυτό που νιώθει, αυτό που πιστεύει. Τώρα, μου είπε τη διάρκεια του διαλύματος τι συνέβη με τη ξαδέρφη της και τους γείτονες. Θα σας πω τι κάνουν οι γείτονες. Όπως σας υποσχέθηκα, μόνο με το πρόσωπό μου. Βάλε και κάτι λίγο πιο ελληνικό μέσα. Υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, Helen. Και έχω εδώ πέρα τα ακουστικά που θα τα βάλεις. Ναι. Μάλιστα. Θα τα βάλεις στο αυτή. Θα σου βάλω λίγο μουσική εγώ. Ναι. Και κυρίες και κύριοι, αν δεν το καταλάβετε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ναι, με ακούτε, παρακαλώ. Ενάμιση λεπτό έχεις. Ενάμιση λεπτό έχω. Α, δεν μ' αρέσουν. Όταν καταλαβαίνουν τι πάω να πω, δεν μ' αρέσουν. Κοίτα, θα μου κονάς σωστά το στόμα όμως. Σωστά, ναι. Δώσε ένα ρουφιχτό φιλί. Θέλω. Κάτι με φιλί στο τέλος. Ωραία, ναι. Ένα ρουφιχτό φιλί. Ένα ρουφιχτό φιλί. Θέλω να σου δώσω ένα φιλί. Ρουφιχτό. Eurovision. Ρουφιχτό. Ρουφιχτό. Ναι, ρουφιχτό. Ωραία. Είσαι χαλβάς. Είσαι χαλβάς. Την ακούς τη χύτρα. Είσαι τραγουδίστρα. Όχι. Την ακούς τη χύτρα. Είσαι. Την. Ακούς την χύτρα. Την ακούς τη χύτρα. Κουφή είμαι. Άλλο. Θέλεις κανταΐφι παγωτό. Θέλεις να. Θέλεις κανταΐφι παγωτό. Θέλεις κανταΐφι παγωτό. Ναι. Ωραία. Να βαρούν τα τακουνάκια. Να. Να βαρούν τα τακουνάκια. Να φάνε τα ακουστικάκια. Να βαρούν τα τακουνάκια. Να βαρούν τα τακουνάκια. Τα κουνάκια. Ναι, να βροντούν τα τακουνάκια. Ναι, κάπως έτσι σωστά το λέει. Να βροντούν τα τακουνάκια και είσαι μια... Ωρα μάνα μου τι ακούω εδώ. Τι τους βάλατε. Τσάμικα. Τσάμικα από πριν. Ποιος είναι ο Χολύπτης πάνω. Πάμε. Οκ, γεια σου Μαρία, υπέροχη. Λοιπόν, είσαι μια τσαπερδόνα. Είσαι. Μια τσαπερδόνα. Μια σταχτοπούτα. Είσαι μια τσαπερδόνα. Είσαι μια... Τσαπερδόνα. Τσαπερδούλα. Τσαπερδόνα. Τσαπερδόνα.
Τσαπερδόνα. Τσα. Τσαπερδόνα. 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 Δεν την ξέρεις τη λέξη. Δεν καταλαβαίνω. Τσαπερδόνα. Και μία τελευταία. Τελευταία. Λοιπόν, μία τελευταία. Χαζό παιδί χαρά γεμάτο. Χαζό παιδί χαρά γεμάτο. Είσαι παιδί χαρά γεμάτο. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Τι κάνεις τώρα, δεν κάνεις. Λα, να, 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 να. Τι έγινε. Είπε κάτι άλλο, αλλά εσύ μου θύμισε εκείνο το τραγούδι που έλεγε η Αλέξια με τον Μπονάτσο. Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Κυρίες και κύριοι, να παπαρίζει μια χαρά τα πήγε. Συγχαρητήρια. Κατάφερες πολλά. Κατάφερες πολλά. Κατάφερες πολλά. Πολύ μικρή. Ναι. Δεν ξέρω, κατά κάποιο τρόπο ξέρω να διαβάζω χίλια. Διαβάζω και βέβαια με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχεις πει ότι μετά την Eurovision έπαθες αγοραφοβία. Ναι. Δηλαδή πλέον δεν μπορούσες να είσαι με κόσμο. Πάθαινες. Όχι, έπρεπε να είμαι με. Όταν ήμουν στη σκηνή δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Μία φορά μόνο έπαθα ένα panic attack πάνω στη σκηνή όταν δούλευα μαζί με τον Αντώνη. Το οποίο έχω να το λέω αυτό σε όλο τον κόσμο και κάθε φορά όταν τον κοιτάω στα μάτια τον Αντώνη, επειδή τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη, του λέω ότι Αντώνη, αν δεν ήσουν εσύ εκείνη την ημέρα, ίσως και να μην είχα τραγουδήσει άλλο στη ζωή μου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έπαθα ένα panic attack πάνω στη σκηνή. Δεν πρόλαβα να πω ενάμιση τραγούδι ή ένα, το πρώτο τραγούδι. Και εξαφανίζομαι και πρέπει αναγκάζεται ο Αντώνης και βγαίνει. Mm-hmm. Και κατεβαίνω από τη σκηνή και μου λέει Λινάκη, μου είσαι καλά. Λέω Αντώνη, πάω σπίτι. Και ήμουν ακόμα σε αυτή τη φούσκα με το panic attack. Και μου λέει, όχι, Έλενα, θα βγούμε παρέα. Και ήρθε έξω, με πήρε αγκαλιά μέχρι στη σκηνή. Δεν μ' άφησε από την αγκαλιά του. Αντώνη. Μέσα τον Αντώνη, πραγματικά τον αγαπώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Μπράβο. Και δηλαδή γι' αυτό είναι κάτι δηλαδή, που θα τον αγαπώ για πάντα, ότι ήταν τόσο τρυφερός και τόσο ζεστός. Γιατί κάποιος άλλος καλλιτέχνης μπορεί να έχει θυμώσει και να πει ναι, ότι άντε στον κόρακα και να θυμώσει μαζί μου. Καταρχάς, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω και εσύ αν θέλεις να απαντάς, η ιστορία με τον Τόνι Μαυρίδη. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Καθόλου. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει περίπτωση να πάρεις στη Eurovision φέτος στην Ελλάδα? Δεν έχω δεχτεί. Να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, ναι. Δεν έχω δεχτεί μια επίσημη πρόταση. Θα ήθελες? Αν θα είχα το τραγούδι, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά. Εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από τους ηθήνοντες της ΕΡΤ. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου τι έγινε πέρσι. Επειδή αυτός ο θεσμός για λόγους πολλούς αρχίζει λίγο να φθήνει στην Ελλάδα, θα παρακαλούσα ας βρούνε όποιον τραγουδιστή θέλουν και να ξαναδώσουν λίγο τη χαμένη έγκλη της Eurovision, που δεν μιλάω για το θέμα το αν θα κερδίσουμε ή θα κερδίσουμε, θα είμαστε δεύτερη ή τρίτη. Καμία σχέση αυτό. Εγώ πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης πηγαίνει και δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Το τι θα γίνει. Βέβαια, και πιστεύω να παίξει, ότι και τα περσινά παιδιά θα το αυτό. Ναι, έχει να παίξει με τον ανταγωνισμό, με πολλά πράγματα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω όμως ότι πρέπει να ξαναδώσουμε αυτή την έγκλη. Δεν είμαι κανένας φανατικός Eurovisionίστας. Όχι. Αλλά γουστάρω. Να βγουν ένα ωραίο πάρτι, να πάμε να το περάσουμε καλά. Κοίτα, εγώ που ήμουν πάντα τρελή φαν της Eurovision από μικρό παιδί. Δεν είμαι σίγουρη κιόλας αν μου αρέσει το πώς έχει καταλήξει η Eurovision. Άρα, αν σου κάνω μια πρόταση με ένα ωραίο τραγούδι, δεν θα έλεγες όχι. Ναι, θα ήθελα να ψαχτούμε ή τουλάχιστον να όπως είχε γίνει, ας πούμε, το 5, να είχαν βρεθεί 4-5 καταπληκτικά τραγούδια, να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο και να ψηφίσει ο Έλληνας. Και σε αυτό να είναι επιλογή, αυτό επιλέγει ο ελληνικός λαός. Και έτσι πήγε το My Number One, σε πληροφορώ. Ναι, στο Κίεβο δεν την πήρε στην Νίκη. Ναι. Τώρα στο Κίεβο θα γίνει. Είναι στο Κίεβο, έχεις δίκιο. Λες. Εντάξει, δεν ξέρω, άμα ποτέ στο δεν Κίεβο το κέρδισε με το My Number One, στο Κίεβο γίνεται ο διαγωνισμός. Και κάτι άλλο εκεί στην ΕΡΤ. Σας παρακαλώ, αφήστε τους Έλληνες να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θέλουν να πάνε, ακόμα και να πάει η Έλενα και η ίδια Έλενα, εσύ είσαι διαθέσιμη να διαγωνιστείς με άλλα τραγούδια. Το δέχεσαι αυτό? Ή θα έλεγες ότι αν πάω σαν Έλενα Παπαρίζου, δεν θέλω να βάλετε άλλα τραγούδια? Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω το εξής. Ναι. Το δέχομαι και τα δύο εκεί να μου πεις. Όχι, θα σου πω. Γιατί πιάνει λίγο και ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός. Βεβαίως. Αν θα είχα ένα τραγούδι που θεωρώ ότι δεν είναι τόσο δυνατό, δεν θα το έκανα. Κατάλαβες. Αν είμαι πολύ σίγουρη, δηλαδή, όπως πήγα για τη Σουηδία με το Survivor. Έλεγα ότι θα μπορέσω να πάρω και την πρωτιά της Σουηδία. Μάλιστα. Επειδή ήταν ένα τραγούδι που ήταν τόσο εγώ, τόσο Έλενα, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, έλεγα, όποιος το έγραψε, μάλλον είδε τη ζωή μου ταινία. Είναι δικό μου τραγούδι, αυτό τέλος. Αν θα είχα ένα τέτοιο συνέστημα, θα πήγαινα. Κατάλαβα τι. Θα διαγωνιζόμουν και με άλλους. Είναι πολύ τιμή αυτό που λες. Ότι αν νιώθω πολύ δυνατή με το τραγούδι, ας διαγωνιστώ. Ναι. Αν νιώθω το τραγούδι δεν είναι τόσο δυνατό, δεν θα ήθελα. Καταρχάς, είναι και το εξής. Ότι δεν είναι ανταγωνισμός, είναι συναγωνισμός. Εγώ ποτέ δεν έχω δει συνάδελφό μου ανταγωνιστικά.
Συμφωνώ. Βλέπω ότι βαδίζουμε και ο καθένας αυτό. Δηλαδή, εγώ εύχομαι καλή τύχη σε οποιονδήποτε. Γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Ωραία. Γιατί το πάθος για τον καθέναν είναι διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο και μπορεί να είναι και καρμικό το ότι γίνεται ξανά στο Κίεβο και ότι εσύ έχεις όρεξη να ξαναπάς. Γιατί θα μπορούσε να σε επιτύχει μια φάση. Αν μου αρέσει το τραγούδι, το τονίζω. Συμφωνώ. Αλλά έχεις όρεξη όμως. Θα μπορούσε να πεις ότι αυτή τη διάρκεια δεν έχω όρεξη. Το ότι έχεις όρεξη, αν κάτσει ένα ωραίο τραγούδι, μπορεί και να σε δούμε. Φαντάζεσαι να ξαναπάς και να πάρεις την νίκη μες στο Κίεβο. Δεύτερη φορά. Φαντάζεσαι να έρθω τελευταία και να μην πάμε καν στον μη τελικό. Κοίτα, πιστεύω ότι κάποια πράγματα δεν ξαναγίνονται δεύτερη φορά. Κατάλαβες. Τι λες, πώς όλα γίνονται. Νομίζω ότι εκεί να πήγαινα, πιστεύω ότι το μόνο σίγουρο ότι θα έδινω το καλύτερό μου εαυτό, δεν είμαι σίγουρη ότι θα συνέβη. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει τώρα, επειδή σε λατρεύουν κιόλα σε όλη η Ευρώπη και ήσουν συγκλονιστική και επειδή ναι, θα πας, θα πας ορεξάτη. Είμαι και η ίδια που ήμουν τότε. Είσαι καλύτερη. Α, το ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, πολύ καλύτερη. Λοιπόν, παρακαλώ να φωνάξουμε τον κύριο Δημήτρη στα Ρώμα. Hey. Hey. Alt bro. Fantastic. Fantastic. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε. Τι κάνεις Δημήτρη μου. Hey. Πολύ καιρό που σε βλέπω. Και εγώ. Τέλεια. Κάτι είπαμε στα σουηδικά για τις σπουδές σου. Ναι, και για τη σύνταξή μου. Και πόσα δεν θα πάρω. Μάλιστα. Μια πικρή ιστορία. Με το Δημήτρη δεν έχετε βρεθεί ποτέ μουσικά. Μουσικά όχι, αλλά έχουμε βρεθεί. Μην του πει, άστο να. Αυτό. Θα το αφήσει ότι ήταν υπονοούμενο και ότι ήσουν ερωτευμένοι μαζί του και πέθαινε και τέτοια. Αλλά μην... Και είχαμε ραντεβού στα τυφλά. Και τη ραντεβού στα τυφλά, ναι. Εντάξει, λογικό. Μα με όλε είχε τελικά ραντεβού, ρε. Φαντάστης. Λοιπόν, η Έλενα θα κάνει κάτι. Θα μα τραγουδήσει ένα τραγούδι που στο μαγαζί τώρα που είσαι. Στη Σουηδία. Καλά, γενικότερα. Αυτό το πράγμα που κάνω στη Σουηδία ήταν πολλά τραγούδια, επειδή είμαι ένα παιδί που έχω γεννηθεί το 82. Και το show μας έχει να κάνει ένα 40s, 50s και λίγο 60s Rat Pack. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι ένα show που για να καταλάβετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, πάνε στη Σουηδία στις 6 ώρα το απόγευμα εκεί. Ναι. Τρώνε. Ξεκινάμε το πρώτο γεύμα. Το πρώτο όνομα, ο Κλάς Μάλμπεργκ, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Να δώσω να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένας, ο Πέτρος Φιλιππίδης της Σουηδίας. Μάλιστα. Λέει δύο τραγούδια, κάνει stand-up comic, λίγο όπως, ας πούμε, πώς είναι τα δικά σας τα show, το να γαμηθείτε, είναι μια τέτοια αυτό. Πώς το λένε, πώς το λένε το Σουηδό? Κλάς Μάλμπεργκ. Για πες το στο γρήγορα να το πει λίγο. Κλάς Μάλμπεργκ. Ο Κλάους. Ναι, ο Κλάους, Κλάους γράφεται. Ναι, Κλάους ο Κλάους. Στην παρέα μας είναι και ο Γιόν Μάλμχο, ένας κύριος που είναι 84 χρονών, ηθοποιός εξ αρχής, αλλά εξαιρετικός τραγουδιστής. Έχει τραγουδήσει άπερα. Θα έλεγα ότι είναι ένας από τους multinational καλλιτέχνες που έχει Σουηδία. Δηλαδή έχει τραγουδήσει και με την κυρία Μούσχουρη. Μάλιστα. Άλλο επίπεδο από αυτό και πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύει. Και είσαι μαζί με αυτούς λοιπόν. Ναι. Άρα είσαι με τα μεγαλύτερα ονόματα της Σουηδίας. Στο είδος τους, γιατί υπάρχουν πολλά και σπουδαία ονόματα και θέσεις. Και πόσα άτομα χωράει το μαγαζί, 600-700. Oh, είμαστε sold out. Μέχρι στιγμής, yes. Και πόσες μέρες τραγουδάς? Τώρα είμαι δήμερα. Ναι. Από εβδομάδα πάει τριήμερα. Μάλιστα. Μετά πάλι δήμερα, μετά τετραήμερα. Μάλιστα. Τρίμερα, δήμερα, τετραήμερα. Αυτή την περίοδο είμαστε στη Σουηδία, λοιπόν. Ορίστε, κύριε. Όχι, εδώ έχω έρθει για να πιω καφέ. Καλά, να βοηθήσω με λίγο. Ευχαριστώ. Θα πείτε ένα τραγούδι που το άκουσες για πρώτη φορά ή δεν το έχεις ξανατραγουδήσει? Το έχω τραγουδήσει τώρα στις πρόβες και στις 4 παραστάσεις που έχω αλλά κάνει. Αλλά δεν το ήξερες. Δεν το ήξερα. Μπορεί κάποιος να μου πει ντροπή, Έλληνα, που δεν το ήξερες. Αλλά είναι από τις πιο γλυκές μελωδίες που έχει μια φανταστική ιστορία. Παρακαλώ, είμαι έτοιμος. Εγώ και σερά, σερά. Και σερά, σερά. Και σερά, σερά. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows?
today. Here's what my sweetheart said. Yes, será, será. Whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será. What will be, now I have children of my own. They ask the mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que será, será. Whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será. Que será, será. Whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. Να σου πω, είναι καμιά φορά που βλέπω, που λέμε εμείς, που λέγαμε και ιδιαίτερα πιο παλιά στην Ελλάδα, γιατί και εγώ είμαι ένα παιδί που έχω καταγωγή από την Καρδίτσα, που λένε, πόσο παιδί, ναι μα, πόσο παιδί έχεις εσύ, έχω ένα κουρίτσι και ένα παιδί. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ουσιαστικά είναι σαν να λέει ένα πολύ μικρό γλυκό κορίτσι. Will I be pretty, θα είμαι όμορφη μαμά, θα είμαι πλούσια. Μετά ρωτάς την αγάπη σου και μετά σαφέστατα ο πρώτος που θα κάνω το παιδί μου, πρέπει να είναι το παιδί, ο γιος. Will I be handsome. Λέω, δεν σκεφτόμασταν μόνο μισοί Έλληνες έτσι, όλος ο κόσμος σκεφτόταν έτσι. Να σου πω, από την Καρδίτσα πού είσαι, Μαρία. Όχι μέσα από την Καρδίτσα, από την Ουρινή πάνω, Σαπάνη είμαι εγώ. Την Οξιά που είναι 1200 μέτρα σαπάν. Του πλαστήρα του Λιέμι. Όχι, απ' την άλλη, Προσαργυθέα πα. Να σου πω, Μαρία. Άλλο είναι από τη Βατσινιά. Ξέρει που συναντήθηκαν. Από τη Βατσινιά, που να πει που ψηφίστηκε το καλύτερο νερό σε όλο τον κόσμο, του Θεόνι. Α, του Θεόνι. Α, ναι, του χωριού τη μάνα μου είναι αυτό. Να σου πω. Πες εσύ την ιστορία που με έλεγε, ρε. Ναι, ρε, συναντήθηκαν δυο ένα κουρτσάκι να πούμε, κάθονταν κάπου έτσι ένα καφιδάκι. Πάει αυτός και λέει, γεια σας, πώς σε λένε, λέει αυτή, Λία. Λία, άρα, η Λία λέει και του μπαμπάμ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο παιχνίδι για να χαιρετήσουμε την Έλενα. Μάντεψε το! First card, για τους Άγγλους που μας βλέπουν. Ναι, hello. Πρώτη κάρτα για την Ελλάδα. Παρακαλώ. Παιδί μου παράξενο. Συνέχισε. Δεν ξέρω τι λέμε μετά. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου. Υπάρχει αυτό. Εμείς έχουμε κάτι άλλο βέβαια. Εγώ τώρα αυτό θα έλεγα του Στάντο, είσαι παράξενο παιδί μου. Είσαι παρέ. Ναι, άλλα δεν το θυμήθηκα. Εσύ αυτό που λες είναι το παιδί μου παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου μοιραίο. Τι, του Στάντο θέλεις να πω. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να σε πάρει. Στάντο, τι πάρε Στάντο. Είναι παράξενο παιδί. Οκ. Ωραία. Ένα μηδέν και δύο, Δημήτρη. Δεύτερη κάρτα για την Ελλάδα. Από δικό μου. Να πεις δικό σου. Ναι. www. Και μου λέει αυτή που ψάχνεις είναι στη διεύθυνση www. Τι γράφω ρε. Παρακαλώ, δεν μπορώ να το πάρω σωστό αυτό. Δηλαδή, βάζετε τραγούδια του παίχτη, είστε στα καλά σας. Όχι, δεν μπορώ να το πάρω σωστό. Αυτό είναι στημένο, ρε φίλε. Δεν είναι. Τι είναι, δεν είναι. Δεν είναι στημένο. Πες μου άλλο τραγούδι που, που έχει διεύθυνση μέσα. Εμέλατε, έχει. Πώς δεν έχει. Είναι αυτό που λέει, δεν έχω διεύθυνση, δεν έχω αριθμό. Δεν έχω διεύθυνση. Ωραία. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να το πάρω λοιπόν σωστά γιατί κατευθείαν στην επιδημία. Δεν το παίρνω σωστά. Λέρα, φίλε. Παρουσιαστής δεν είμαι. Δεν το παίρνω σωστά. Συγγνώμη κύριε. Όχι, τα δίκιο είναι δίκιο. Αφού έχει δίκιο. Ποιος είστε κύριε. Συγγνώμη κύριε. Ποιος είστε. Εντάξει, καλά λες. Ένα μηδέν δεν μπορώ να το πάρω σωστά. Συγγνώμη Έλληνα. Τα βλέπω και παιδιά έτσι. Και πάμε
σε αυτή τη λέξη. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Είσαι τώρα της νέας. Τι θες? Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Πόλεις Γερμανίδες. Πόλεις Γερμανίδες. Για παρακαλώ, εσύ κάνε τραγούδι, Έλενα, μήπως με λιμάνι έστω και τώρα. Γιατί και γιατί δεν πάτησες να το πεις? Γιατί δεν πρόλαβα. Επειδή το τραγούδι που είχαμε συνέπεσε με τη σωστή απάντηση της Έλενας, θα δώσω τον πόντο στην Έλενα. Ένα-ένα με την Έλενα. Εντάξει, παιδιά. Ωραία χάρη. Έλα, Δημήτρη, έλα, Δημήτρη, έλα. Εντάξει. Κοίτα, εγώ γενικότερα δεν έχω να χάνω. Να παίζω από το σπίτι. Τώρα, ναι, δεν πρέπει πάντα να κερδίζω. Μα δεν σου είπα ότι δεν αντέχεις να χάνεις. Απλά δεν μπορώ τώρα το να παίζω από το σπίτι. Εντάξει, παρακαλώ τώρα. Κύριε Σταρόβα, ελάτε λίγο, σας παρακαλώ. Από εδώ και πέρα δεν ξανακάνω τίποτα άλλο, δει και όλα. Τρίτη κάρτα. Έχεις τύχη που σε αγαπώ. Τρίτη κάρτα και είναι αυτή. Δεν με νοιάζει εσύ! Δεν με ενδιαφέρει, δεν το έλεγα για σένα! Άλλο βρήκα εγώ! Δεν το έλεγα! Πάω το αμάξι μου στη ζυμή. Ωραία, βρήκα άλλο! Άλλο βρήκα! Μπήκε στο αμάξι του. Ναι. Και εντάξει, ο Γιώργος είναι πόδι. Σωστό, Σταρό, μας παρακαλώ, πόντος εκεί, παρακαλώ. Βάλτε ένα τραγούδι με αμάξι. Εντάξει, εγώ έλεγα το θα πάρω το αμάξι μου στην τσέπη χαρτζιλίκι και θα έρθω τα μεσάνυχτα. Ωραίες επιλογές έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενη, παρακαλώ, 2-1 κερδίζω στο Ρόβας και πάμε γρήγορα εδώ. Με έψιλον, ό,τι θες πες. Φώτια, φώτια, είναι ο έρωτας. Ναι, 2-2, παρακαλώ. Τέλεια, τέλεια. Παρακαλώ, δεν έχει καμία σημασία τα τραγούδια. Φωτιά. Δεν έχει καμία σημασία. Για να υπάρξουν φωτιές, πρέπει να ξεκινήσει από φωτιά. Φωτιά. Και ας πω κάτι, όποιος δίνει το επόμενο κερδίζει, κουράστηκα. Κι εγώ. Όχι, τα πέντε, θέλω να τα πέντε. Όχι, 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 φίλε, γιατί εγώ ξέρω κάτι, μισώ την παράγκα. Θέλω να κερδίζουν δίκαιοι άνθρωποι. Το βλέπω. Τελευταία λέξη, όποιος τη βρει κερδίζει. Σε παρακαλώ, θα σου πω μόνο κάτι στα αυτή, ναι. Είναι η λέξη τάδε. Δεν θα σου πω τη λέξη αυτή για να δεις πόσο αυτό. Θα σου πω τη λέξη. Θα άκουσες τη λέξη. Ναι, η λέξη είναι. Με αυτό θα σε βοηθήσω. Σου λέω την πρώτη λέξη του τραγουδιού. Και η λέξη είναι αυτή. Όχι. Τα παιδιά δεν μου. Τη λέξη που σου είπα ποια είναι η πρώτη. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μου έρχεται και ούτε καν για το τραγούδι. Αχαρίστη. Αχαρίστη κι αλήθεια. Αφού στόπα, ρε, έλα, στόπα. Το τραγούδι, παρακαλώ, βάλτε το. Έπρεπε να κερδίσεις. Άλλο έχετε εσείς, αλλά αυτό είναι το τραγούδι που λέει. Αχαρίστη κι αλήθεια. Ποιο έχετε? Καρά. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, τελευταίο αυτό γιατί. Εντάξει, ναι, γιατί εντάξει. Ήταν. Πάμε στα πέντε αφού σήμερα. Αμάν, ρε Έλληνα. Αμάν. Είναι αυτό. Αυτό είναι εύκολο, ναι. Μια χαρά, είσαι, μια χαρά. Περίμενε. Έλενα αυτό. Πάμε. Πες το. Οπα, οπα. Οπα. Κερδίσαμε! Κερδίσαμε! Κέρδισε η Έλενα. Βάλτε ποιο τραγούδι είναι. Βάλτε. Οπα, είπα, λέω. Εντάξει, να σας πω. Τι κουλτουριά ρε και χάθηκαν. Χάθηκαν. Όπα, άνοιξε κι άλλη. Άλλα. Όπα, 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 σ' αγαπώ κι ας μη σου το πα. Όπα, 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 όπα. Αυτό το τραγούδι, ναι. Γρηγόρη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ με την εκδοχή που είχε γράψει τότε ο Σφακιανάκης που αυτό. Ναι. Από εκεί που παίζανε όλα τα κλαμπίστικα τραγούδια, έπαιζαν δύο τραγούδια παντού στους Σουηδούς. Το όπα όπα και το δυνατά δυνατά. Δυνατά. Ακριβώς. Έτσι οι Αντίκ δημιουργήθηκαν από DJ Σουηδούς που θέλουν να βρουν δύο νέα παιδιά. Ναι. Να κάνουν αυτά τα δύο διασκευή. Αλήθεια. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μας. Ναι. Λόγω του Νότι Σφακιανάκη και της Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τι λες. Δηλαδή εκεί που ήταν τα πριόνια και παίζανε, ναι. Έπαιζε αυτό.
Και ήταν οι Σουηδέζες στα τραπέζια, αλλά ελληνικά όμως μιλάμε. Αλήθεια. Χαμός, παιδιά, χαμός όλο το 90. Ναι. Το έχεις πει. Το έχουμε πει με το συγκρότημα. Το δυνατά. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση γιατί κουράστηκα. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσει η Έλενα τώρα. 6-3 κερδίζει η Έλενα. Και πάω να κάνω το comeback. Αν το βρει αυτό ο Δημήτρης, είσαι καλός. Αποκλείται όμως να το βρει. Πάτα, Έλενα. Και με πάσο. Να σας πω ότι αυτή η ερώτηση παίρνει 6 πόντους. Ούψ, το λένε γαλλικά. Γιγκολό. Καταπληκτικό. Θα σας πω ότι σε αυτό το σημείο τελειώνει το παιχνίδι μας αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι ένα καταπληκτικός. Για μένα ο νικητής πάντα θα είσαι εσύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα πούμε στο κέντρο. Βέβαια. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Να είναι καλά ο άντρας σου, η ζωή σου, οι δικοί σου άνθρωποι. Είσαι τόσο ακομπλεξάριστο άτομο. Σε ευχαριστούμε που έχεις κάνει τόσα πράγματα για την Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε που εκπροσωπείς την Ελλάδα στο εξωτερικό και είσαι τόσο άνετη. Σε ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανες να έρθεις. Παρακαλώ να χειροκρότημα για την Έλενα. Να είστε καλά. Γεια σας πάρα πολλά. Πάμε! Τσακπατ! Συναντούσα στο δάσος, θα είχα τρελαθεί μαζί σου. Και εγώ το ίδιο. Ναι. Έλενα, με κάνεις και γίνομαι κόκκινο. Κι εγώ σου έρχομαι μπλε για να σε χαλαρώσω λίγο, να σε κουλάρω. Έλενα, αν ήμουν γυναίκα θα ήθελα να ήμουν εσύ. Και μια μίγα λίγο. Σου κάνω τα γέλια. Μου βγάζεις τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μου, Έλενα. Μωρό μου, είσαι για μια κόντρα. Τι κόντρα, ξέρεις με.